명구가 내는 허름놈 옛니스께서 이 살아서 이치 폴라카라 이끌리셔가이도 이놈 살아서 또 미셔로디오 이때 폴라카라 εδώ στο Μισολόγγιψη πολύ κουνούπ, εδώ η περιοχή μας. Και περνούσε ένα αεροπλάνο, το DDD, και έρχνε DDD, ένα φάρμακο το πρωί που ήταν άπνοια, για να μην χαλάει το φάρμακο. Αυτό λοιπόν έπεφτε μες στη θάλασσα, σε πολλές μεριές. Εκεί που έπεφτε τα ψάρια, τα κεφαλοειδές, πηγαίνανε και πίνανε από αυτό, τα ψάρια, ας πούμε, σαν να αρρωσταίνανε. Δεν είχαν τη σβηλτάδα εκείνη που είχαν πιο μισή ώρα. Και εκεί λοιπόν αρχίσα και έφτιαξα ένα καμάκι με περούνι. Με ένα περούνι. Εκεί πήγαινα λοιπόν κολυμπώντας και καμάκαγα τα ψάρια που ήταν. 10 από 9 μέχρι 11 αυτού γινόταν αυτή η δουλειά. Μέχρι 12 περίπου. Και έβγαζα λοιπόν, έπιανα, τα βούργιζα και πήγαινα και ματσάκια και έβγανα το ψωμί, ας πούμε, να φάω, να, έτσι, να συντηρηθώ. Είχα δικά μου πράγματα, είχα όλα τα πράγματα της θάλασσας, τα είχα σχεδόν διπλά και γρήγορα είχα μερός και σταφνοκάρια και δίχτυα, απ' όλα είχα. Γιατί ήξερα όλες τις τέχνες. Το για να είσαι ψαράς, να λέγεσαι ψαράς, δεν είναι. Εμείς τότε ζούσαμε με ένα καμάκι. Εμείς εδώ είμαστε τυχεροί που είχαμε τον Εύβοινο και είχαμε και τον Αχυλό. Καλά ποτάμια, άλλο πως. Και είχε βιώσει. Εδώ μπαίνεις τα ψάρια. Αν πυλάγωνες να πάει να κάνεις μπάνιο εκείνα τα χρόνια, σε βαρούγανε στα πόδια. Κεφάλια, λαβράκια, τσιπούρες, σπάρο. Η ζωή μου όλη, όλο το μόλο, το βιός μου είναι το Μεσολόγγι. Μου έχουν βρεθεί ευκαιρίες να φύγω. Όπως σας είπα λιγότερο, να πάω να γίνω ηθοποιός. 2 φορές τους αφού βγάλω.